Έρευνα αγοράς, διαφημιστικά φυλάδια για προσφορές, γράψιμο αναγκών σε λίστα και για τους νεότερους έρευνα στο διαδίκτυο είναι στροφή στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων στα σούπερ μάρκετ. Παλαιότερες συνήθειες, οι οποίες περιγράφονται ως βλέπω και αγοράζω, χωρίς προηγούμενη έρευνα, δεν είναι πλέον διαδεδομένες, με την αλλαγή αυτή να παρατηρείται τα τελευταία 5 χρόνια. Να δω τι, όσα λεφτά έχω για να πάρω, τι πρέπει να πάρω, αυτό που μου χρειάζεται. Όχι, άιντε να πάω και να πάρω πράγμα που δεν πρέπει. Βασικά σε όλα τα είδη δεν έχει. Ό,τι βρούμε σε προσφορά και είναι απαραίτητο, το κυνηγάμε. Ορίστε, οι προσφορές. Αυτή είναι δηλαδή η λίστα με τα πράγματα που θέλετε να αγοράσετε. Ναι, αυτά που έχει προσφορές, τα γράφω. Στροφή στις συνήθειες του μέσου Έλληνα καταναλωτή παρατηρείται και ως προς το είδος των προϊόντων, αφού σε μεγάλο ποσοστό αγοράζει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ παλαιότερα προτιμούσε τα επώνυμα. Το κυνήγι των προσφορών, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως καλλιντικά και είδη καθαρισμού, είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Η αλλαγή της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι από το 2012, θα έλεγα, και μετά. Ο Έλληνας καταναλωτής που ήταν συνηθισμένος να παίρνει μόνο επώνυμα προϊόντα, άρχισε να παίρνει πλέον και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ η κατανάλωση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Δεύτερον, όσον αφορά το απορρυπαντικό και καλλιντικό, αν δεν είναι σε προσφορά, δηλαδή της μορφής μείον 30-40% ή ένα συν ένα δώρο, εύκολα ο καταναλωτής δεν παίρνει τέτοια προϊόντα. Βλέπουμε τις πινακίδες και παίρνουμε το ανάλογο προϊόν. Έχει το φυλάδιο και λέει ποια έχουν και ποια δεν έχουν αυτό. Και με το φυλάδιο έρχομαι και ψωνίζω. Ειδικά η γιαγιά μου είναι μόνο με προσφορές και φυλάδια. Λόγω? Λόγω του ότι είναι φθηνά, εντάξει, δεν σε συμφέρει πλέον να τα παίρνεις όλα στην υψηλή του τιμή. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων δεν περιορίζονται μόνο στην αναζήτηση των προσφορών και στην αγορά με λίστα, αλλά παρατηρείται αύξηση της ζήτησης των τροφίμων αφού έχει περιορίσει τις εξόδους του. Επισκέπτεται πλέον πιο συχνά το σούπερ μάρκετ διότι δεν προχωρά σε μαζικές αγορές, ενώ δίνει προτεραιότητα στα είδη βασικής ανάγκης και αφήνει σε δεύτερο χρόνο άλλα προϊόντα όπως ένδυση και υπόδηση. Είδη πολυτελείας. Όπως κάτι κονσέρβες, κάτι μεζέδες, κάτι γλυκά οι γυναίκες που φτιάχνανε, κάνουν κλπ. Τώρα δεν μπορούμε. Η ένδυση και η υπόδειξη. Όλο και περισσότερο στο μεταξύ μπαίνει στις συνήθειες του μέσου καταναλωτή η έρευνα μέσω διαδικτύου για προσφορές σε προϊόντα πριν επισκεφθεί το σούπερ μάρκετ και κυρίως για τις τιμές τους, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που παραγγέλουν πλέον διαδικτυακά τα ψώνια της εβδομάδας.